Χοντρή επίθεση κατά του Δημάρχου Αρκαδίων Στέλιου Μποζίκη και υποψηφίου Δημάρχου με το Πασόκ για το νέο ενιαίο Δήμο εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων και ανεξάρτητος όπως δηλώνει υποψήφιος Αντώνης Αντίοχος. Ο κύριος Αντίοχος δήλωσε ότι δεν θέλει να τον προκαλούν και ανέφερε ότι έχει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται πως δεν θα συμμετείχε στις διαδικασίες του Πασόκ ο κύριος Μποζίκης. Με αποχή από τις περιφερειακές εκλογές απειλούν πλέον ανοιχτά αυτοδιοικητικά στελέχη των Παξών αν το Υπουργείο Εσωτερικών δεν αναιρέσει την αδικία να εξαιρέσει το νησί από τη δυνατότητα εκλογής συμβούλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το θέμα μίλησε στην Εροζήτα ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Μπογδάνος. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα με τιμή 1,14 ευρώ το κιλό η παραλαβή σταφίδας από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η συνεταιριστική οργάνωση ζητά από τους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί στην παράδοση του προϊόντος τους. Λύσεις για τη λειτουργία του νοσοκομείου αναζητά η διοίκησή του ξεκινώντας από την καρδιολογική και επισημένοντας πως επέστρεψε στην εργασία του ο καρδιολόγος Πέτρος Στραβοπόδης που ανάλαβε κρέη διευθυντή. Επίσης, με απόσπαση 2 μηνών, στο χώρο εργάζεται και καρδιολόγος από το ΙΚΑ του νησιού μας. Βολές κατά του νομάρχη για τιμή κατασκευή της δεύτερης γέφυρας στο χήμαρο του Αγίου Χαραλάμπους εξαπέλυσε ο βουλευτής Δημήτρης Βαρβαρίγος που κατηγόρησε τον κύριο Γάσπαρο για ψέματα κατά τη διάρκεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου αλλά και κατά της τοπικής κοινωνίας. Μειωμένη ήταν η κίνηση και στους Ιταλούς τουρίστες παρά το γεγονός ότι για τη Ζάκυνθο δρομολογήθηκαν φέτος 2 πλοία από τον Πρίντεζη. Λιγότερες ήταν και οι διανυκτερεύσεις τους στο νησί μας. Σε λειτουργία βρίσκεται το γραφείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για την έκδοση αδειών καθώς και την νομοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων στο νησί μας. Ήδη έχουν κατατεθεί αρκετές αιτήσεις που εξετάζονται και προχωρούν διεξοδικά. Την άμεση στήριξη των Δήμων για να μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και ως το τέλος του χρόνου ζητά ο Σύνδεσμος Ίδρυυσης. Άμεσα ο οργανισμός χρειάζεται χρήματα προκειμένου να καταβάλει τα 250.000 προς τη ΔΕΗ, διαφορετικά θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση των αντιλιοστασίων του. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Επιτάπητος εντωμεταξύ, η σημερινή διοίκηση θέτει και όλα τα ζητήματα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της αστυνομικής διεύθυνσης του νησιού μας. Νέα συναυλία αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα ο γνωστός ακινθινός τραγουδιστής και καλλιτέχνης Διονύσης Γιαννούλης που ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στη συναυλία του στις 20 Αυγούστου στο Σαρακινάδο. Η βραβευμένη ταινία του ζακινθινού σκηνοθέτη Τόνι Λικουρέση, «Σκλάβης Αδεσμάτους», παρουσία του ίδιου, προβάλλουν στον πολυχώρο του Αυριακού η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος και το Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Στην ταινία αναφέρθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ στις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Κορκιάτης.